Τι ωραίο να μιλά με θετικού ανθρώπου, με ωραίους ανθρώπου, με ανθρώπου όλων των ηλικιών και κυρίω όμω καταλαβαίνει και, και κάτι πολύ βασικό. Αυτό που λέμε για την οικογένεια, αυτό που λέμε για τι ρίζε μα, αυτό που λέμε. Και λέμε ιδίω όμω τη χώρα μα, αυτό το θεσμό τη οικογένεια που σου μεταλαμπαδεύει αξίε, αρχέ και βεβαίω χτίζει προσωπικότητε. Μοναδικό να χαίρεστε τι οικογένειέ σα, λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται όμω, εδώ δεν χαιρόμαστε ακριβώ τον ερχόμαστε στην οθόνη, διότι εδώ βλέπουμε και μοιραζόμαστε μαζί σα κάρτε με αριθμού, με κρούσματα, με θανάτου. Αυτήν όμω την κάρτα θέλω να τη μοιραστώ μαζί σα, γιατί είναι μια επιτυχία όμω για καλό. Που σημαίνει ότι όταν διαβάζει πω το νέακρήτη.gr δεδομένη τη αγάπη που εσεί δείχνετε και τη εμπιστοσύνη κυρίω που εσεί δείχνετε πολλά χρόνια τώρα και κυρίω όλο αυτό το διάστημα που ζούμε σε μια ένταση, σε ρυθμού οι οποίοι έχουν αλλάξει σε ρυθμού που έχουν ενταθεί και κυρίω κατανοείται πόσο σπουδαίο είναι να, να μπορεί να εμπιστευθείς για την εγκυρότητα και βεβαίω και για την ταχύτητα, άρα άμεσα και έγκαιρα χρονικά να ενημερώνεστε και να γνωρίζετε όλα όσα τρέχουν το νησί μα, στη χώρα μα, στον κόσμο. Μια μεγάλη προσπάθεια όμω σε συνολικό επίπεδο και από όλου εκείνου του ανθρώπου που εργάζονται και συνεισφέρουν από το δικό του μετερίζει και βεβαίω στην ομάδα του νεακρήτη.gr, του μεγαλύτερου ενημερωτικού site στην Κρήτη. Γιατί, γιατί διακρίνονται για το τρίπτυχο, ταχύτητα, αμεσότητα, εγκυρότητα και αυτό. Να ξέρετε ότι είναι ένα στόχο ο οποίο όταν επιτυγχάνεται θεωρητικά είναι αυτό που σε κάνει να θέλει για να κρατήσει και να τηρήσει το επίπεδο και την εμπιστοσύνη του κόσμου, των αναγνωστών, να μπορέσεις να δώσεις ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, δύναμη και επιμονή και προσήλωση σε αυτό το οποίο κάνεις. Ε, γιατί μιλάμε για α, μεγάλους στόχους και αυτός ο στόχος ήταν νομίζω ένας μεγάλος λόγος για να χαμογελάσουμε και όλοι εμείς. Σε τον Μάρτιο οι προβολές της σελίδας σύμφωνα με την Google Analytics έφτασε και άγγιξε τα 17.724.405 προβολές. Ένας ασύλληπτα μεγάλος αριθμός είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πλέον ειδικά Ακούμε για αριθμού μεγάλου, αυξήτικού και είναι από τι λίγε φορέ που χαιρόμαστε διότι εδώ μιλάμε για εμπιστοσύνη, μιλάμε για ανθρώπου, και εδώ πίσω από του αριθμού, όμω ανθρώπου οι οποίοι επιλέγουν να ενημερώνονται σωστά. Με ακρίβεια, με σεβασμό στον αναγνώστη, με σεβασμό στους τηλεθεατέ. Και αυτό είναι μοναδικό και να θυμίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία πολύ, πολύ καιρό τώρα γίνεται εμπεριστατωμένη, όχι μόνο σε επίπεδο ειδήσεων, σαν νέα Κρήτη, αλλά και σαν ένα νέο mini-site που σα έχω πει και γνωρίζετε πολύ καλά και επισκέπτεστε εντό του site για τον κορονοϊό. Όλε οι εξελίξει, όλα αυτά τα οποία και σε επίπεδο παγκόσμιο αλλά και σε επίπεδο χώρα. Όμω και όλα αυτά τα άρθρα, όλε αυτέ οι συναφεί γνώσει και πληροφορίε, τι οποίε αποκτάτε επισκεπτόμενοι α, στο πάνω αριστερά μέρο του site νέακρήτη.gr, την κόκκινη ένδειξη που γράφει live, δηλαδή το μήνυ κατά κάποιο τρόπο site για τον COVID-19 και όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Δηλαδή. Όλα αυτά δομούνται πάνω στι ερωτήσει, πάνω στι ανησυχίε, πάνω στι απορίε τι οποίε έχετε εσεί. Και το μοναδικό είναι αυτό. Εδώ εκδηλώνεται, είναι καμιά φορά η αριθμή δηλωτική τη αγάπη και τη εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό σε όλη την ομάδα, σε όλου του δημοσιογράφου, σε όλου αυτού που είναι στην οικογένεια τη Κρήτη TV και Βεβαίω, εφημερίδα Νέα Κρήτη και site νέακρήτη.gr είναι στι ενωμένε δυνάμει του. Και να μην ξεχνάμε και τον 984. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμω τι άλλε εικόνε, τι κάρτε, οι οποίε δίδουν αριθμού. Αυτή τη φορά όμω δεν μα κάνουν να χαμογελάμε ή τουλάχιστον στο βαθμό αυτό που έχουμε συνηθίσει. εδώ λοιπόν βλέπουμε κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε συνολικά τους αριθμούς και βλέπουμε την πορεία των, των εξελίξεων. Ε, πάμε να γυρίσουμε στην άλλη κάρτα, να δούμε πολύ γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει. Αναχώρα τι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε ως ποσοστά ως αριθμούς και βλέπουμε... Η Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, 215.362 περιπτώσει ανθρώπων και 5.113 θάνατοι. Βέβαια, δίπλα είναι σημαντικό να βλέπουμε και να συγκρίνουμε το το πληθυσμιακό μέγεθος και την ε, έκταση μιας χώρας. 327,2 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός πληθυσμιακός, όμως ταυτόχρονα και ένας πολύ μεγάλος αυξητικός από ό,τι φαίνεται και τις τελευταίες ημέρες αριθμός κρουσμάτων, δηλαδή ανθρώπων που νοσούν και βεβαίω. 5.113 άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή. Ένα μεγάλο αριθμό και να θυμίσω εδώ ότι στόχο με την λήψη και την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων του social um, distancing αυτή τη κοινωνική αποστασιοποίηση, το λεγόμενο δικό μα μείνετε σπίτι, έρχεται να δώσει αυτή την πιο ενθαρρυντική. Στην καλύτερη περίπτωση 100.000 ή 200.000 ανθρώπων που θα πεθάνουν, έτσι μας λένε, από την κυβέρνηση της Αμερικής, αντί για τα 2,2 εκατομμύρια τα οποία ήταν αναμενόμενο αριθμό, αν και εφόσον δεν εφαρμόζονταν περιοριστικά μέτρα. Λοιπόν, η Ιταλία, η οποία έχει πληγεί σε έναν τεράστιο βαθμό, η χώρα των 60,48 εκατομμυρίων ανθρώπων, μετρά 110.574 ασθενεί αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, και η θάνατοι είναι 13.155 άνθρωποι. Έχουν χάσει τη ζωή τους. Λοιπόν. Η Ισπανία ακολουθεί δυστυχώ τα δραματικά τραγικά χνάρια και των υπόλοιπων δύο χωρών. 110.238 άνθρωποι θετικοί στον κορονοϊό νοσούν και δεν γνωρίζουμε βέβαια, θα μπορούσαμε και μια σημαντική παράμετρο είναι σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και 10.003 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του. Μιλάμε για την Ισπανία, μια χώρα των 46,66 εκατομμυρίων ανθρώπων. Επίση, μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα. Κίνα, από εκεί που ξεκίνησαν όλα, τουλάχιστον έτσι μέχρι να εξελιχθεί σε πανδημία η περίπτωση του κορονοϊού, του μικρού αυτού όμω με τεράστια αποτελέσματα και ζημιέ στι ανθρώπινε ζωέ και στην υγεία των ανθρώπων ιού. 81.589 περιπτώσει ανθρώπων θετικών, εκ των οποίων. 3.318 άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή. Κάποτε ακούγαμε στι αρχέ τα νούμερα αυτά, του ανθρώπου που νοσούν και τελικώ φεύγουν από τη ζωή στην Κίνα και λέγαμε ένα ασύλληπτο αριθμό. Δεν μπορούσε να το χωρίσει το μυαλό μα, όπω επίση δεν μπορούσε τελικά να χωρίσει το μυαλό μα ότι άλλε χώρε όχι απλά θα συναγωνίζονταν, θα ξεπερνούσαν σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο μέγεθο και τέτοια ραγδαία εξάπλωση και αυξητική πορεία και εμφάνιση του αριθμού των ανθρώπων, όχι μόνο των νοσούντων, αλλά κυρίω των ανθρώπων που έχουν χάσει τη μάχη. Γερμανία, 80.641 άνθρωποι. Θετικοί στον κορονοϊό, εκ των οποίων οι 962 έχουν χάσει τη ζωή τους. Μιλάμε για τη Γερμανία, μιλάμε μια χώρα των 82,79 εκατομμυρίων ανθρώπων, επίση μια μεγάλη μεγάλης πληθυσμιακή ομάδας και ενό μεγάλου θετικού αριθμού, κρουσμάτων δηλαδή, και βεβαίω ενό μεγάλου σημαντικού αριθμού. Και κατά πόσο διαχειρίσιμη μπορεί να γίνει αυτή η κατάσταση και σε κάθε χώρα είναι κάτι το οποίο βαραίνει τι εκάστοτε κυβερνήσει και κυρίω ταλανίζει τον ίδιο τον λαό. Ε, Γαλλία, 56.989 περιπτώσει ανθρώπων θετικών στον κορονοϊό, ενώ 4.032 έχουν χάσει τη ζωή του. Μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για τη χώρα των 66,69 εκατομμυρίων ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι όσο πιο μεγάλε πληθυσμιακέ είναι οι ομάδε, τόσο πιο μεγάλο είναι ο κίνδυνο εξάπλωση, βεβαίω, αν και εφόσον δεν τηρηθούν, δεν ληφθούν μέτρα εξάπλωση και επιδείνωση του ζητήματο αυτού, αυτού του κορονοϊού επιστρέφουμε αν έχουμε κάποια άλλη κάρτα σας παρακαλώ να δούμε λίγο τα κρούσματα συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. 33.718 άνθρωποι νοσούν, ενώ 2.921 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας μεγάλος αριθμός. Και... Ινδονησία. Ζήτησα αυτή την κάρτα διότι προημερών είχα επικοινωνία με μια Ελληνίδα η οποία μένει εκεί, ζητώντα τη να έρθουμε σε επικοινωνία μέσω Skype για την κατάσταση που επικρατεί. Τότε, πριν δύο μέρε δηλαδή, μου είχε εξηγήσει ότι η κατάσταση εδώ είναι σε άλλου ρυθμού, διότι ο κόσμο, μιλάμε για μια στον Παλή η κοπέλα, αρκετά τουριστικά και ανεπτυγμένη περιοχή βεβαίω σε σχέση με το σύνολο τη Ινδονησία και του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων. Δυστυχώ δεν έχουμε. Τον, την, πληθυ, την πληθυσμιακή κάρτα, όμως αυτό που θέλω να πω είναι φτωχοί άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, πυκνοκατοικημένη χώρα και α, σαν, σαν ηγεσία, σαν, σαν λογική και σαν συνέστηση του προβλήματος δεν είχε γίνει καταληπτό μέχρι και προ δύο ημέρες, που σημαίνει ότι τα κρούσματα α, στα 1790 έχουν επίσημα καταγραφεί μέχρι τώρα, τώρα είναι τόσο δεν είναι, πάντως η θάνατη που δεν είναι κάτι υπό αμφισβήτηση είναι 170 άνθρωποι, είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός, θυμίζω ότι πίσω από, κάποιους, αριθ, πίσω από όλους αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ζωές και υπάρχουν και οι οικογένειές τους βεβαίω. Ε, σήμερα λοιπόν με ανησυχία έλαβα μήνυμά τη για τα συμπτώματα τα οποία έχουν εμφανιστεί με πυρετό και με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και του αναπνευστικού και από δικά της πρόσφυγης. Όσο πα, ελπίζω και εύχομαι το κορίτσι αυτό να μην ε, έχει σοβαρό θέμα και αν είναι τελικά θετική να μπορούν να το διαχειριστούν. Σε κάθε περίπτωση, στέλνω τα περαστικά και τις ευχές μου για καλή ανάρρωση σε όλο τον κόσμο. Και το λέω αυτό διότι βλέπω μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία από πλευρά τη εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί κάθε χώρα έχει τι ιδιαιτερότητέ τη σαφώ. Και από την άλλη, όσο πιο χαλαρό είναι ο κόσμο, διότι μου έλεγε ότι πηγαίνουν στι αγορέ μη φορώντα μάσκε, πετώντα τα και αγνοώντα τον κίνδυνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί επικρατεί μια άλλη κατάσταση, όπω επίση και δεδομένη ε, του περιορισμού και τη επιστροφή των ανθρώπων που είχαν έρθει για λόγου τουρισμού. Ε, οι μονάδε άρχισαν περιορισμένα να κλείνουν, να αναστέλουν τη λειτουργία του, φοβούμενοι για την κατάσταση που μπορεί να λάβει άλλε διαστάσει, όπω και τελικώ βλέπουμε ότι έτσι εξελίσσεται. Αλλά και ένα σχόλιο που μου έκανε ότι δεν ψεκάζουν πλέον και υπάρχουν πολλά μολυσμένα κουνούπια. Άλλη κουλτούρα, άλλη πολιτισμή, άλλη νοοτροπία. Όπως και να έχει όμως είναι κόσμος, είναι άνθρωπο.